δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε σε βάρος της 38χρονης που φέρεται να έριξε καυστικό υγρό στο πρόσωπο του ενδιαστάσης σύζυγου της. Πάρα πολύ σοβαρή κατηγορία. Ανταποκρίνεται απολύτως στα πραγματικά περιστατικά. Αυτή είναι και η δική μας θέση. Όλα συνέβησαν τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου σε ξενοδοχείο της πόλης του Ηρακλείου. Αυτό που μεταφέρθηκε από την είναι ότι ήταν μια αρρωστημένη προσπάθεια από τη δράστη, η οποία ξεκίνησε από τον Απρίλιο και παρά το ότι με σωστό τρόπο την απέκρουε το θύμα, η συγκεκριμένη γυναίκα έκανε αυτό το οποίο έκανε. Το θύμα είχε δώσει εντολή να ολοκληρωθεί η διαδικασία συνενετικού διαζυγίου προκειμένου να απεμπλακεί από την σχέση του με τη συγκεκριμένη δράστηδα. Δυστυχώς, λόγω κολλησιεργίας δικής της, αυτό δεν έχει συντελεστεί, παρόλο που έχει υπογραφεί ένα ιδιωτικό συμφωνητικό που ορίζει ότι επιθυμούν να λυθεί ο γάμος αυτός. Σε κάθε περίπτωση όμως, θέλω να σας πω ότι ουδέποτε υπήρξε κακοποιητική συμπεριφορά εκ μέρους του εντολέως μας. Οι αρχές έχουν ήδη συλλέξει βιντεοληπτικό και άλλο υλικό από το ξενοδοχείο και σύμφωνα με τα ως τώρα στοιχεία, η γυναίκα φέρεται να διέφυγε μόνη της και πεζεί με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ενώ θα έπρεπε να ασχοληθούν με αυτή την αποτρόπαια πράξη, ασχολούνται με το δίθεν παρελθόν του παιδιού. Ο άνθρωπος αυτός αυτή τη στιγμή είναι θύμα μιας ιδιαίτερα απαξιωτικής συμπεριφοράς που έφερε σε κίνδυνο τη ζωή του και την υγεία του. Και να συζητάμε αυτή τη στιγμή για το αν εκείνος είχε ποινικό παρελθόν. Λες και διαφοροποιείται ο νόμος ως προς την εγκληματική δράση ανάλογα σε ποιον απευθύνεται, ας πούμε, αυτή. Την ίδια ώρα, σε πολύ σοβαρή κατάσταση, νοσηλεύεται στην εξειδικευμένη μονάδα εγκαυμάτων στο Θριάσιο Νοσοκομείο 36χρονος με εγκαύματα δευτέρου βαθμού. Κυρίως το ένα μάτι έχει μια σοβαρή βλάβη. Οι γιατροί προσπαθούν να σώσουν το αριστερό του μάτι, ενώ ο ίδιος έχει εκτεταμένα βαριά εγκάβματα σε όλη την αριστερή πλευρά του σώματός του. Το δύσκολο εδώ είναι να συνδυάσουμε την θεραπεία των ματιών, ειδικά του ενός, που είναι σοβαρή και είναι και αυτή πολύ σημαντική, με τη θεραπεία των εγκαυμάτων. Τις επόμενες ώρες και μετά από ιατρικό συμβούλιο θα καθοριστεί το πλάνο των χειρουργικών επεμβάσεων που πρέπει να ακολουθηθούν.